Κόσμος. Πρώτη επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Σοκ, σε ρόλο playmaker. Μα επάνω του είναι ο Γιαννουζάκος. Τον Αλβέρτη έχει αναλάβει ο Κακιούσης, στο Τάρπλε είναι πάνω στον οικονόμου. Μπάλα τα χέρια του Τάρπλε, επίθεση 17 δευτερολέπτων για τον Παναθηναϊκό. Με επαναφορά είναι ο Αλβέρτης. Για τον Wilkins, το μαρκάσμα το οποίο ανέλαβε ο Xavier McDaniel. Το πρώτο σουτ ήταν άστοχο, αλλά υπάρχει το φάουλ με το νούμερο 15 του Τάρπλεϊ που έσπρωξε για διεκδικώντας καλύτερη θέση. Φαντάζομαι τον Νίκο Βονό. Ο Τάρπλεϊ στον δέκτη σας, το πρώτο του φάουλ στο παιχνίδι. Όχι, τον Βράγκοβιτς. Οικονόμου με τον Τάρπλεϊ. Μαντουμάνι άμυνα του Ηρακλή. Ο Σοκ με τον Γιαννουζάκο. Σοκ πλησιάζει. Με ταμπλό. Ένας από τους καλύτερους playmakers στην Ευρώπη. Δεν θα ήταν και υπερβολή μαζί με τον Σντόβιτς, ο Παζάρεβιτς. Να πούμε ότι ο Σοκ ίσως είναι οι τρεις καλύτεροι αυτή τη στιγμή κοντή του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Με, αν θέλετε την εκτίμησή μου, με πρώτο και καλύτερο το Γιούρι Σντόβιτς. Κακιούσης με τον Σοκ. Η απουσία του οποίου βέβαια στήχησαν επανόρθωτα στην φετινή πορεία του Ηρακλή. Ηρακλής που είχε πάρα πολλά προβλήματα. Παρ' όλα αυτά η ελληνική ομάδα έκανε μια αξιόλογη προσπάθεια και μια αξιόλογη πορεία στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα. Έφτασε και στον τελικό του κυπέλου. 2-2 από το καλάθι του Τάρπλεϊ. Και πάλι ο Σοκ με τον Γιαννουζάκο. Ο Wilkins με τον McDaniel. Έχουν βρεθεί αντιμέτωποι ούτε λίγες φορές στο NBA. Ο Αλβέρτης με τον Κακιούση. Δεν ξέρω αν κάπου θα στιγμή ο Μάλκοβιτς δώσει εντολές να πάει χαμηλότερα ο Αλβέρτης για να εκμεταλλευτεί τη διαφορά ύψους. Ο οικονόμος στόχησε. McDaniel στον Κακιούση. Έχει και επιστρέψει ο Παναθηναϊκός. Ο Κακιούσης βρίσκει το διάδρομο, βρίσκει τον Τάρπλεϊ. Ο Βράνκοβιτς και τεντωμένο το χέρι του. Ενδεχομένως ο Κώστας Τσούλης να είδε το φάουλ με το σώμα. Θα δούμε αν μπορέσουμε τη ξανά τη φάση. Ίσως να είναι λίγο πιο κατατροπιστική. Ναι, η φάση με το χέρι δείχνει καθαρή, αλλά υπάρχει το φάουλ με το σώμα του Στόγια Βράνκοβιτς. Πέφτει στο Εργάκος, μαζί με τον Γιαννάκη τον Πετσάσκι και τώρα ο Ρόι Τάρπλεϊ. Ο Στεργάκος που έχει παίξει σε 5 τελικούς με τα χρώματα του Παναθηναϊκού ήταν αμφίβολα είναι ένας από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες που είχε αναδείξει ο Παναθηναϊκός με την πιο μακρόχρονη ιστορία του ελληνικού μπάσκετ. Υπήρξε βέβαια ο μεγάλος Άρης, υπάρχει τώρα ένας μεγάλος Ολυμπιακός, αλλά ο Παναθηναϊκός, παραλαμβάνω, είναι η ομάδα που έχει τη μεγαλύτερη ιστορία στο ελληνικό μπάσκετ. Και βέβαια μην ξεχνάμε την ΑΕΚ, τον Πανελλήνιο, Σοκ με τον Γιαννουζάκο. Οικονόμου με τον Τάρπλεϊ, ο Αλβέρτης με τον Κακιούση. Φάουλ μακριά από την μπάλα του Κρούγο πάνω στον Wilkins. Το σφάλμα καταλογίζεται από τον Κώστα Τσούλη. Συμπληρώσαμε το πρώτο 1,5 λεπτό του παιχνιδιού. Ο Αλβέρτης επανέφερε στον Wilkins. Το Σοκ με τον Γιαννουζάκο. Οικονόμου, Τάρπλεϊ δεν τον ακολουθεί. Wilkins κοντά στο καλάθι, έχει στην πλάτη πάντα τον McDaniel. Το Τάρπλεϊ είναι πάντα έτοιμο για βοήθειες. Ο Wilkins πλησιάζει, ο οικονόμου προσπάθησε να τριπλάρει, έχει κάλυψε ο Γιαννουζάκος. Προϋποθέσεις ευθυνδιασμού για τον Ηρακλή. Κακιούσης για τον Τάρπλεϊ που ακολουθεί τρίτος και το κάρφωμα από το σέντερ του Ηρακλή. 2-6. Προβάδισμα 4 πόντων για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής που είναι δεύτερος στο σκορ. Σοκ με τον Γιαννουζάκο. Αλβέρτης. Αναλαμβάνω πολύ μακριά από το καλάθι. Wilkins για 3. Γιαννουζάκος θα συγκρατήσει την μπάλα. Πρώτη πάσα στον Κακιούση, έχει επιστρέψει ο Παναθηναϊκός. Κακιούσης με τον Σοκ. Πάνω στο McDaniel είναι ο Wilkins. Ο Βράνκοβιτς είχε πάρει το μαρκάρισμα του Τάρπλεϊ. Ο οικονόμου του Μπρούβος. Και ο Αλβέρτης του Γιαννουζάκου. Πολύ γρήγορη εκτέλεση του Τάρπλεϊ πριν τον ακολουθήσει ο Wilkins. Και 2-8 με τον Τάρπλεϊ να φτάνει τους, να πετύχει και τους 8 πόντους του Ηρακλή. Αυτό σίγουρα είναι ένα πρόβλημα για τον Μπόζαν Μάλκοβιτς. Ο Μάλκοβιτς ξεχνιέται και καρφώνει την μπάλα, παίρνει και το φάουλ από τον McDaniel. Ο McDaniel που άρχισε να πάει πάνω στη φάση. Ο Μάλκοβιτς βέβαια είναι τεράστιος, είναι με ύψος 2-17, είναι πολύ αλτικός, δεν είχε κανένα πρόβλημα. Θα καρφώσει την μπάλα στο καλάθι του Ηρακλή. Δικαίωμα και για μια βολή στον McDaniel και ξανά η φάση, το κάρφωμα του Στόγια Βράνκοβιτς. Παναλαμβάνω το πρόβλημα του Παναθηναϊκού στην άμυνα είναι το μαρκάρισμα του Τάρπλεϊ. Καθώς ο Βράνκοβιτς δεν μπορεί να τον ακολουθήσει μακριά από το καλάθι, φοβούμενος στις διεισδύσεις του Αμερικανού. Και τώρα 5-8. Με τους 3 πόντους που πέτυχε ο Βράνκοβιτς, ο Παναθηναϊκός μειώνει τη διαφορά στους 3 πόντους. 17 λεπτά και 10 δευτερόλεπτα για το τέλος του πρώτου 20 λεπτά.
Κακιούσης με το σοκ. Ψηλά ο Μπρούγος για το σκριν. Ο σοκ πέρασε όπως και ο Κακιούσης. Τάρπλιν. Γιαννουζάκος. Μπρούγος έχει στην πλάτη του το Βράνκοβιτς, το μαρκάρισμα του Τάρπλεϊ, από ό,τι πρόλαβα να δω ότι έχει αναλάβει ο οικονόμου. Δεν ξέρω αν είναι προσωρινή αλλαγή, αν είναι μόνιμη με εντολή του Μπόζαν Μάλκοβιτς. Και τώρα έχουμε το φάουλ από τον Αλβέρτη στην προσπάθειά του να διεκδικήσει την μπάλα από τον Γιαννουζάκο. Και ξανά, από τον Μπρούγκο, συγγνώμη, και ξανά το καθαρό φάουλ του Φραγκίσκου Αλβέρτη. Κακιούσης στην επαναφορά. Για τον Μακδάνιελ. Τάρπλεϊ, παίζεται λένε οι δύο διαιτητέ. Μακδάνιελ θα δώσει ύψος την μπάλα και εκεί που καταλήγει είναι μόνο οικονόμου. Και τώρα ο Σοκ. Ντομινίκ Βίλκινς. Και τώρα οικονόμου. Και ξανά ο Σοκ. Οικονόμου προσποιείται στον Τάρπλεϊ. Ολοκληρώνει. Οικονόμου που παίζει πολύ καλά σε αυτές τις φάσεις. Παρά το γεγονός ότι είναι ένα παιδί με ύψος 2-6. Είδατε πόση ισορροπία είχε στην τελική του προσπάθεια. Που και ο Βονόμου δεν είναι υπερβολή να πούμε ότι είναι ένας από τους καλύτερους power forward που υπάρχουν στην Ευρώπη. Φάουλ του Μακδάνιελ επιθετικό που κέρδισε πολύ έξυπνα οικονόμου τοποθετώντας το σώμα του. Δεύτερο φάουλ του Ξαβιέ Μακδάνιελ, δεν ξέρω αν θα ξαναδούμε τη φάση. Κοιτάξτε στο βάθος πόσο έξυπνα έχει τοποθετήσει το σώμα του οικονόμου. Μακδάνιελ όφιλε να ρολάρει πάνω στο σώμα του οικονόμου, αν ήθελε να αποφύγει το επιθετικό φάουλ. Οικονόμου και πάλι, τον Τάρπλεϊ. Και Τάρπλεϊ έχει πρόβλημα να μαρκάρει τόσο μακριά τον οικονόμου, που είναι και καλό στερ. Το φάουλ είναι στον Κακιούση, στην προσπάθεια του να μαρκάρει πάνω στην τρίπλα. Ο Στίβια Τζόγκλα αποσύρει τον Μακδάνιελ, περνάει στη θέση του τον Κουντουράκη. Ο πάγκος του Ηρακλή, δίπλα στο Μακδάνιελ ο Κούμπελας, που με αυτό το απίθανο φόλο χθες έστειλε την ομάδα του στο τελικό. Οικονόμου, Βίλκινς με τον Κουντουράκη και ο Σοκ με τον Γιαννουζάκο. Οικονόμου με τον Τάρπλεϊ, Αλβέρτης, Βίλκινς με τον Κουντουράκη. Σε μαρκάρε το Κακιούσης δεν μπορεί να τον ακολουθήσει. Βράνκοβιτς δεν μπορεί. Ο Αλβέρτης πετυχαίνει το καλάθι, παίρνει και το φάουλ από τον Μπρούγος. Που διαμαρτύρεται ότι ο Αλβέρτης χρησιμοποίησε και τον αγώνα του για να αφήσει την μπάλα στο καλάθι. 9-8 προβάδισμα για τον Παναθηναϊκό. Και ξανά η φάση. Ο Αλβέρτης με το αριστερό του χέρι, όντως σπρώχνει τα χέρια του Μπρούγος. 9-8, ένας πόντος η διαφορά για τον Παναθηναϊκό. Πρώτο καλάθι και για τον Φραγκίσκο Αλβέρτη. Άλλο πολύ μεγάλο ταλέντο για τον ελληνικό μπάσκετ. Μπάλα να πηδάσει Στεφάνη στο ταμπλό. 18 για τον Παναθηναϊκό. Κακιούσης πάντα με το σοκ. Στήριγμα από το Στέλιο Σημειονίδη, φάουλ του σοκ πάνω στο Κακιούση. Πανερή πρόθεση, φαντάζομαι το αντιλαμβάνεστε και εσείς, δηλαδή το σοκ προσπαθεί να παίξει πάνω στο δεξιέρι του Κακιούση, που είναι το καλό του χέρι. Αναλαμβάνω απίστευτα γρήγορο ο playmaker του Ηρακλή. Τα κουδήματα που άργησε να καταλογίσει ο Κώστας Σούλης, αλλά τελικά καταλογίζονται πάνω στο Τάρπλεϊ. Τάρπλεϊ προσποιήθηκε, αλλά είδε τον οικονόμο να τον ακολουθεί. Τώρα ο Τάρπλεϊ που έκανε την παράβαση. Wilkins. Φάουλ του Κουντουράκη, την προσπάθεια του να κλείσει το διάβρο. Παναθηναϊκός του Σιτεντίνιτορ που ωραία έφτασε στο τελικό του κυπέλου. Έχει φτάσει στην τελική φάση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος και αντιμετωπίζει τις 11 Απριλίου του ΤΣΣΚΑ με θυόλων φαντάζομαι των Ελλήνων, γιατί ο Παναθηναϊκός να κερδίσει και να παίξει στο τελικό και γιατί όχι να το κερδίσει. Είναι άδικο για το ελληνικό μπάσκετ καμία ελληνική ομάδα να μην έχει κερδίσει το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Για να κερδίσει τα πάντα όσα έχουν σχέση με το Ευρωπαϊκό μπάσκετ. Wilkins για 3. Μαζεύοντας και τα πόδια του κατά την προσκυλή του συνήθεια. 13-8. Και εδώ κοιτάξτε ξανά. Όσο μπορείς να δείτε τα πόδια του Wilkins που τα μαζεύει πάνω στο jump shoot. Φαντάζομαι ότι δεν χρειάζεται να σας πληροφορήσω εγώ πόσο απίστευτα αρκτικός είναι ο Wilkins. Γιαννουζάκος. Κάλυψε ο Βράνκοβιτς και εκεί βέβαια αλλοιώνονται όλα τα σχέδια των επιθετικών. Ο Αλβέρτης ήταν αυτός που έχει άμυνα πάνω στην μπάλα. Οικονόμου. Θα αφήσει στο καλάθι του Ηρακλή. Αλβέρτης με το αριστερό χέρι.
15-8 σε αυτό το ξέσπασμα του Παναθηναϊκού και έχουν την εντύπωση ότι πολύ σύντομα ο Στυβιατζόγλου θα καλέσει time out. Το δάχτυλο του γηπέδου σκουπίζεται και υπάρχει time out που έχει ζητήσει ο Στυβιατζόγλου. Ο Ηρακλής μείωσε σε 15-10 με ένα πολύ ωραίο καλάθι του Roy Darplay. Θα το δούμε κάποια στιγμή στη διάρκεια της μετάδοσης μας από κάποιο βίντεο. Δεν ξέρω, Βίκη Μιχαίλη, αν στις οδηγίες που έδωσε ο Μπόζαν Μάλκοβιτς υπάρχουν εντολές που να αφορούν το σκοράρισμα κυρίως με τους ψηλούς του Παναθηναϊκού και ιδιαίτερα με το Βράνκοβιτς. Ενώ ξαναβλέπει το καλάθι του Roy Darplay. Βίκη, ο λόγος σε σένα. Στον πάγκο του Παναθηναϊκού υπήρχε σαφή ικανοποίηση από το 13-0, δηλαδή από το σκορ ήταν 2-8, έγινε 13-8. Ζήτησε περισσότερο συμμετοχή του Στόγια Βράκοβιτς στην επίθεση, ο Μπόζαν Μάλκοβιτς, ενώ βοήθειες στην άμυνα στο μαρκάρισμα του Roy Darplay όταν εκείνος απομακρύνεται για να σουτάρει. Και να δώσουμε τώρα και το λόγο στον Παναγιώτη Γοιατζή. Παναγιώτη, το ερώτημα είναι αν ο Στυβιατζόγλου επιμένει σε αυτό το γρήγορο ρυθμό. Ο Στυβιατζόγλου πράγματι ζήτησε από τον Λευτέρη Κακιούση να σπρώξει την ομάδα του στον εφνιασμό, γιατί θεωρεί ότι ο Παναθηναϊκός στα τελευταία λεπτά επέβαλε το ρυθμό του και επίσης ζήτησε από τον Roy Darplay να πάρει θέση με πλάτη στο καλάθι και να εκμεταλλευτεί τον όγκο του. Του είπε να μην φοβάται τον Στόγιαν Βράνκοβιτς και αν είναι δυνατόν να τον φορτώσει με φάουλ. Οικονόμου για τρεις. 18-10 από τον Νίκο Οικονόμου, που έχει βρει τον τρόπο να πάει στο καλάθι παρά το γεγονός ότι ο Darplay του αφήνει αρκετό χώρο. Επαναλαμβάνω ότι και ο Darplay αισθάνεται ευάλωτος απέναντι στον Οικονόμου που έχει την κίνηση μακριά από το καλάθι. Βεβαίως είχε το σούτ, όπως είδατε. Ο Οικονόμου που έφτασε τους 5 πόντους. Γιαννουζάκος. Darplay με τον Wilkins. Βράνκοβιτς με τον McDaniel. Σίγουρα θα γίνει κάποια αλλαγή στα μαρκαρίσματα. McDaniel. Βράνκοβιτς έπαιξε άμυνα πάνω στο σούτ. Darplay για τον Μπρούβος και πάλι McDaniel. Προσπίτε στον Οικονόμου. Το ταμπλό. Πόλο από τον Darplay. Υπάρχει σφύριγμα του Στέλιου Σημειονίδη για φάουλ του Φραγκίσκου Αλβέρτου. Προσπάθεια διεκδίκησης με τον Μπρούγος. Τρίτο φάουλ για τον Αλβέρτου. Μακδάνιελ επανέφερε στο Γιαννουζάκο. Darplay με τον Βράνκοβιτς. Βράνκοβιτς δεν μπορεί να κάνει διαφορετικά, το αφήνει το σουτ. Με το τεράστιο μπόι του όσο μπορεί παίζει άμυνα πάνω στο σουτ. 12 πόντοι για τον Darplay μέχρι στιγμής, από όλους τους έχει πετύχει ο Ηρακλής. Wilkins για τον Αλβέρτη. Οικονόμου με τον Γιαννουζάκο. Σοκ. Wilkins για τρεις. Ο Οικονόμου το ψηλά από όλους, πήρε το φάουλ και από τον Γιαννουζάκο και χάσει τη θέση. Ο Κούσμα είναι το νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Παναθηναϊκού που σίγουρα θα πάρει θέση του Φραγκίσκου Αλβέρτη. Ας γυρίσουμε για μερικά δευτερόλεπτα στα στούντιο του Αντένα. Τώρα το μπάσκετ έχει γεύση πέρα από τα όρια. Τριντέν χωρίς ζάχαρη. Γεύση πέρα από τα όρια. Είμαστε ξανά μαζί σας, κυρίες και κύριοι, από το κλειστό γυμναστήριο Δημήτρης Στόφαλος. Ο Νίκος Οικονόμου τώρα θα πάει στη γραμμή από που εκτελούν τη βολές. Ήταν το 8ο αυτό φάουλ για τον Ηρακλή. Ο Παναθηναϊκός έχει 5 στο αυτό το διάστημα. Ενώ απομένουν 11 λεπτά και 57 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο 20 λεπτό. Ο Οικονόμου θα κάνει το 19-12, θα φτάσει τους 6 πόντους, είναι ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού. Και τώρα 20-12. Πρώτο σκόρερ του παιχνιδιού, επαναλαμβάνω, ο Roy Darplay έχει πετύχει και τους 12 πόντους του Ηρακλή. Και όχι μόνο αυτό, είναι χαρακτηριστικό ότι εκτός από τον McDaniel και τον Μπρούγος, κανείς άλλος παίκτης του Ηρακλή δεν έχει κάνει προσπάθεια. McDaniel για τον Μπρούγος. Darplay με τον Βράνκοβιτς. Κούσμα πήγε να μαρκάρει την μπάλα. Μπάλα γλίστρησε από τον Γιώργο Γιαννουζάκο, επίθεση για τον Παναθηναϊκό. Φτιάξει ξανά. Και τώρα βέβαια είδατε, θα διακόψουν για λίγο το παιχνίδι. Να σκουπιστεί η μπάλα, που σίγουρα ακούμπησε σε κάποιο σώμα παίκτου. Και επειδή οι πανέλες είναι αρκετά υδρωμένες ήδη, να σίγουρο ότι ο Γιώργος Γιαννουζάκος ακούμπησε σε κάποιο σημείο της μπάλας που προηγούμενα έχει ακουμπήσει σε υδρωμένο σώμα, σε υδρωμένη πανέλα. Ο Γιαννουζάκος που άφησε τη θέση του στον Αστεριάδη. Κούσμα με τον Κακιούση. Wilkins με τον McDaniel. Και πάλι ο Κούσμα.
εξαιρετικό σουτέρ. Οικονόμου με τον Τάρπλεϊ. Τάρπλεϊ προσπαθεί να μαρκάρει πάνω στην μπάλα. Ο Σόκ έχει μείνει μόνο για 3. 23-12. Ο Παναθηναϊκός παίρνει μια διαφορά 11 πόντων. Και ξανά από την πάνω κάμερα του σουτ τριών πόντων από τον Τιτ Σόκ. Παναλαμβάνω, έναν από του κορυφαίου playmakers στην Ευρώπη. Κακιούσης. Ο Σόκ περνάει από τα σκριν. Κρίμα που για τον Παναθηναϊκό τον έχει στην Ευρώπη. Ο Κούσμα παίζει άμυνα πάνω στην τρίπλα και την κλέβει στον Τάρπλεϊ. Οικονόμου. Βήματα. Τέλος Σιμεωνίδης καταλογίζει φάουλ του Κακιούση. Ο οποίος βλέπετε να διαφωνεί. Ξανά λοιπόν ο Νίκος Οικονόμου στη γραμμή από όπου εκτελούν οι βολές, ενώ ο Γιαννουζάκος και ο Αγγέλου είναι τα νέα πρόσωπα για την πεντάδα του Ηρακλή. Όταν βεβαίως ο Ηρακλής αποκτήσει δικαίωμα για βολές. Ηρακλής και ο Παναθηναϊκός που έχουν και το ίδιο έτος ίδρυσης. Από τις αρχαιότερες ελληνικές ομάδες, το 1908 ιδρύθηκαν. 25-12, ο Οικονόμου φτάνει στους 9 πόντους. Αστεριάδης. Τάρπλεϊ με τον Οικονόμου. Με τον τρόπο που λέει το καλάθι ο Τάρπλεϊ, είναι πιο λογικό το μαρκάρισμα του Οικονόμου πάνω στον Αμερικανό παρά του Βράνκοβιτς. Κούσμα που θα αφήσει τον Σοκ. Οικονόμου με τον Τάρπλεϊ. Για 3. Αναλαμβάνω, ο Τάρπλεϊ έχει μεγάλο πρόβλημα. Δεν μπορεί να ακολουθήσει τον Οικονόμου που είναι πολύ κινητικός. Ο λόγος του Βίκη Μιχαήλ. Βίκη. Βλέπουμε με τι πάθος πανηγυρίζει ο Νίκος Οικονόμου χθες μετά τον τέλος του ημιτελικού. Όταν το ρώτησα για το σημερινό τελικό, μου είπε ότι θέλει όσο τίποτα άλλο αυτό το κύπελο για να το αφιερώσει σε κάποιο πρόσωπο. Ερωτώμενος ποιο είναι αυτό το πρόσωπο, είπε ότι μετά το τέλος του παιχνιδιού θα τα πούμε. Στο ρεπορτάζ, αν φυσικά νικήσει ο Παναθηναϊκός, θα ξέρουμε το λόγο που πανηγυρίζει με αυτόν τον τρόπο ο Νίκος Οικονόμου. Ο Σόκ αποδεικνύει για μια ακόμα φορά πόσο καλός αμυντικός είναι. Ο Βράνκοβιτς δεν καταφέρει να σπρώξει την μπάλα μετά το σουτ του Οικονόμου και έχουμε το επιθετικό φάουλ του Ντομινίκ Βίλκινς πάνω στον Κώστα Τσούλη. Οικονόμου που μέχρι πριν από αυτή την προσπάθεια είχε 2 στα 3 σε όλες τις προσπάθειες, σε ελεύθερες βολές, στα σουτ 2 πόντων και στα σουτ 3 πόντων. Και τώρα ο Τάρπλεϊ είναι αυτός που αποσύρεται από το παιχνίδι. Κακιούσης, Αστεριάδης, ο Οικονόμου, ο Κούπελας. Ο λόγος του Παναγιώτη Μπογιατζή. Παναγιώτη. Ο Στυριατζόγλου άλλαξε τον Αστεριάδη γιατί θεωρεί ότι αδράνησε στην άμυνα του πάνω στο Σοκ. Αγγέλου. Για τον Μακδάνιελ. Γιαννουζάκος. Κούβελας. Και πάλι Γιαννουζάκος. Μακδάνιελ έχει στην πλάτη τον Βίλκινς. Προσποιείται. Ο Βαράνκοβιτς καλύπτει θαυμάσια. Η μπάλα από τα χέρια του Σοκ που κι αυτός παίζοντας καταπληκτική άμυνα. Είδατε ένας playmaker που βρέθηκε κάτω από τη στεχάνη. Αλλά παραλαμβάνω, ο Σοκ δεν είναι τυχαίο, το ότι θεωρείται ένας εξαιρετικός αμυντικός, όχι μόνο για την προσωπική του άμυνα, αλλά και για τις βοήθειες που δίνει. Ο Σοκ που παίξε άμυνα πάνω στο σουτ του Αγγέλου, ήταν για 3 την μπάλα από τα χέρια του Ντομινίκ του Μακδάνιελ, εκτιμά ο Κώστας Τσούλης. Επίθεση του Παναθηναϊκού. 9 λεπτά και 14 δευτερόλεπτα για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Ο Παναθηναϊκός έχει πάρει μια διαφορά 16 πόντων, 28-12. Για τον Σοκ, θα πάει πιο γρήγορα από τον Γιαννουζάκο στην μπάλα. Τώρα μου θέλει να παίξει κοντά στο καλάθι, τώρα τον Κούβελα. Περνάει από την εσωτερική, αφήνει την μπάλα. Ο Βράνκοβιτς εντυπωσιακά τη μαζέψει και θα την καρφώσει. Αλλή μόνο αν ο Βράνκοβιτς είχε πρόβλημα σε τέτοιες φάσεις. Είναι πολύ ψηλότερος από όλους και ισοεψίδη παίκτη. Να είστε βέβαιοι όσο θα κάρφουν την μπάλα, αφού βρέθηκε ακριβώς κάτω από τη στεφάνη. 30-12. Θέλει να περάσει στο παιχνίδι και ο Παναγιώτης Γιαννάκης. Οκτώ συμμετοχές του σε τελικό κυπέλλου Ελλάδος. Αλλά ποιος μπορεί να αμφισβητήσει την προσφορά του Παναγιώτη Γιαννάκη. Που όρος μεγάλος, πραγματικά είναι λίγος για την προσφορά του Παναγιώτη στο ελληνικό μπάσκετ. Wilkins με τον Μακδάνιελ. Θα γίνει το λάθος από τον Ντομινίκ Βίλκινς και φάουλ από τον Οικονόμου πάνω στον Γιαννουζάκο. Ολοκληρώνοντας για τον Παναγιώτη Γιαννάκη, να πούμε ότι χθες πριν γίνει ο πρώτος
πριν γίνει ο πρώτος και δεύτερος ημιτελικός, οι παίκτες του Παναθηναϊκού, όσοι ήθελαν, ήρθαν στο γήπεδο για να αποκτήσουν μια επιπλέον εμπειρία. Ήρθαν οι μικροί και μέσα σε αυτούς ήταν και ο Παναγιώτης. Του μακάρι βέβαια η δήλωση που κάνει πρόσφατα θα παίξει μέχρι τα 40, ίσως και παραπάνω να είναι αληθινές. Παγγέλου με τον Γιαννάκη. Γιαννουζάκος με τον Κούσμα. Ο Οικονόμου θα βγει μπροστά από τον Μαγδάνη. Απέτρεψε την πάσα. Επίθεση των 19 δευτερολέπτων για τον Ηρακλή. Ρούγος, Κούβελας και τώρα Αγγέλου. Μακδάνιελ με τον Βίλκινς. Έκανε την προσπίση. Μπάλα από αναπήτηση Στεφάνη καταλήγει στο καλάθι του Παναθηναϊκού. 30-14. Είναι ο πρώτος παίκτης που μετά τον Ντάρφλεϊ που είχε πετύχει 12 πόντους σκοράρει για τον Ηρακλή. Ντάρφλεϊ που επανέρχεται στο παιχνίδι. Κονόμου με τον Κούβελα. Κονόμου θα φτάσει με το δεξί χέρι. Υπέροχη προσπάθεια από τον Νίκο Οικονόμου. 14 πόντους μέχρι στιγμής. Που φαντάζομαι ότι με τη σημερινή του εμφάνιση πιστοποιεί οποιοδήποτε σχόλιο έχουμε κάνει για την αξία του Νίκου Οικονόμου. Γιαννάκης προσπαθεί να κλέψει μπάλα τον Αγγέλου. Κάποτε βρίσκαν και σκέψει τον Πανιόν. Μαγκδάνιελ. Με τον Βράνκοβιτς. Ρουγκός θα σταματήσει ο Βράνκοβιτς την μπάλα. Την άνοδο όπως εκτιμούν και οι δύο διαιτητές. Αλλά είναι σίγουρο ότι ήταν 30 πόντους πάνω από τη Στεφάνη το κόψιμο του Βράνκοβιτς. Προσποίηση αφηβήματα που καταλογίζονται από τον Κώστα Τσούλη στον Νίκο Οικονόμου. Και ξανά η φάση. Κοιτάξτε τον Μπρούγος αφήνει την μπάλα. Κοιτάξτε πού είναι το χέρι του Βράνκοβιτς και σταματάει την μπάλα. Στο μικρό τετραγωνάκι. Την μπάλα ανέβαινε, επαναλαμβάνω, προς απαυθυνήν οποιασδήποτε παρεξήγησης. Βράνκοβιτς που έχει ένα σπάνιο χάρισμα να έχει απίστευτο χρόνο στο κόψιμο του, στην προσπάθεια του να κόψει την μπάλα. Και ξανά, ιδανικό το κόψιμο με το αριστερό χέρι. Μισή λεπτά για να τελειώσει το ημίχρονο. Αγγέλου με το Γιαννάκη. Τάρφλε ψηλά. Γιαννάκη περνάει από το σκριν. Τάρφλε με τον Οικονόμου. Πάνω σε άμυνα το σουτ. Βίλκινς και Μαγδάνιελ επιδείξαν την μπάλα από τα χέρια του Μαγδάνιελ, όπως έδειξε ο Στέλιος Νιονίδης. Γιαννάκης για τον Κούσμα. Οικονόμου. Άμυνα ζώνης για τον Ηρακλή 2-3. Κούσμα για 3. Φαντάζομαι την απόγνωση του Στίβια Τζόγλου όταν γυρνάς και παίζεις μια άμυνα ζώνης. Το Κούσμα στην πρώτη επίθεση με ένα σούτρινο πόντο κάνει το σκορ 35-14. 21 πόντι διαφορά. Γιαννουζάκος για 3. 35-17. Παραμάνω 12 πόντι για τον Τάρτε, 12 πρώτη. Ένα καλάθι από τον Μακδάνιελ και τώρα 3 ακόμη πόντια από τον Γιαννουζάκο. Και ο Λευτέρης Καπιούσης στην γραμματεία σε λίγο θα περάσει το παιχνίδι. Γιαννάκης, η άμυνα ζώνης πάντοτε για τον Ηρακλή. Οικονόμου. Πολύ ισορροπία, είναι όμως ο Βίλκινς. Με δεύτερη προσπάθεια φόλου θα πετύχει το καλάθι. Αγγέλου. 37-17. 20 πόντι διαφορά. Αγγέλου πάντα. Γιαννάκης πέρασε από δύο σκριν. Τάρπλεϊ. Προσποίηση θα πλησιάσει κοντά στο καλάθι. Υπάρχει φάουλ. Ας επιστρέψουμε όμως για λίγο στα στούντιο του Αντένα. Μια ραβέρσα του Βράνκοβιτς. Τάρπλεϊ σε αυτό το hook shot και 39-19. Ο Ηρακλής προσπαθεί να βρει κάποιες λύσεις στην επίθεσή του. Αλλά πρέπει να τονίσουμε ότι στο σημείο αυτό είναι και πολύ καλή και πολύ πιεστική άμυνα του Παναθηναϊκού. 3 λεπτά και 50 δευτερόλεπτα. Γιαννάκης. Κούσμα με τον Κακιούση. Γιαννάκης και πάλι Βίλκινς. Οικονόμου με τον Μπρούγος. Με ταμπλό. Υπάρχει φάουλ του Κακιούση. Δικαίωμα για δύο βολές στον Νίκο Οικονόμου. Βλέπετε εσείς και τον πάγκο του Ηρακλή, τώρα και τον Τζανί Σταυρακόπουλο που κάποια στιγμή θα περάσει στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Το νόμο έχει 14 πόντους και τώρα 15.
πρόσωπο, γιατί οι εντολές του Στίβια Τζόγλου είναι για πίεση σε όλο το γήπεδο. Λογικό είναι, δεν νομίζω ότι μπορεί με κάποιον άλλο τρόπο να αλλάξει η ροή του παιχνιδιού. Παναθηναϊκός προηγείται 41-19. 3,5 λεπτά για να τελειώσει το πρώτο ημίχρονο. Κακιούσης πάνω σε άμυνα το σουτ. Γιαννάκης ήταν ο παίκτης του μάρκαρε και το σουτ Κακιούση. Γιαννάκης με τον Γιαννουζάκο. Παναγιώτης έχει προλάβει και τον πατέρα του Γιώργου να παίζει αντίπαλοι. Κούσμα θα πάρει το φάουλ από τον Κακιούση. Ευκαιρία να επιστρέψουμε για λίγο στα στούντιο του Αντένα. Δεν τα έχει καταφέρει καθόλου καλά σε αυτό το 20λεπτό. Η άμυνα του Παναθηναϊκού είναι πάρα πολύ πιεστική πάνω του. Μπρούγος. 43-21. Ο λόγος στον Παναγιώτη Βοιατζή που έχει να μας δώσει κάποιο πληροφοριακό στοιχείο. Παναγιώτη. Κώστα, ο Στίβια Τζόγλου ετοιμάζει τον Κώστα Μωραΐτη, ο οποίος είναι ο 10ος παίκτης που θα χρησιμοποιήσει το σημερινό παιχνίδι. Ενδεικτικό του ότι προσπαθεί με κάθε τρόπο να γυρίσει την αναμέτρηση. Είναι πολύ λογικό. 21 πόντι και θέλουμε κάτι λιγότερο από 2,5 λεπτά. Ο Ηρακλής να συνεχίσει έτσι θα κάνει το χειρότερο αρνητικό ρεκόρ από παραγωγικότητα πόντων. Το έχει ο ίδιος από τον τελικό του 1994 με τον Παναθηναϊκό, με τον Ηρακλή, με τον Ολυμπιακό, το συγγνώμη, όταν είχε πετύχει μόλις 51 πόντους στον τελικό του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας του 1994. Έχουμε μια διακοπή για να σκουπιστεί το τάπεδο και ευκαιρία είναι νομίζω να γυρίσουμε ξανά στα στούντιο του Αντένα για λίγο. Μακδάνιελ που φτάσει στους 4 πόντους και φτωχίσει και στην προηγούμενη βολή που δεν είχαμε προλάβει να δούμε. Σταυρακόπουλος. Να δώσουμε το λόγο στη Βίκη Μιχέλη για να ακούσουμε κάποιες τελευταίες οδηγίες του Μπόρνταν Μάλκοβιτς προς παίκτες του. Βίκη. Οι οδηγίες αυτές αφορούσαν την άμυνα των παίκτων του, εκτός από τους δύο περιφερειακούς που κρατάνε πάντα σταθερά τους παίκτες τους, δηλαδή ο Παναγιώτης Γιαννάκης και ο Άιβαρ Κούσμα. Γίνεται μια τριπλή εναλλαγή μεταξύ Οικονόμου, Βράνκοβιτς και Σταυρακόπουλου στους παίκτες του με σκριν όταν είναι στην άμυνα. Δεν έχουν δηλαδή κάποιο σταθερό παίκτη, αλλά αλλάζουν ανάλογα με το ποιος είναι πιο κοντά. Συμπερασματικά δηλαδή και οι δύο περιφερειακοί, ο Γιαννάκης και ο Κούσμα, κρατάνε τους παίκτες τους από κοντά, ενώ οι υπόλοιποι τρεις αλλάζουν παίκτες μεταξύ τους. Υπάρχει δηλαδή μια αλληλοκάλυψη, ας το πούμε, κατά κάποιο τρόπο. Ακριβώς. Υπάρχει time out όμως που έχει ζητήσει ο Στίβια Τζόγλου. Ένα λεπτό, 1,5 λεπτό πριν τελειώσει το ημίχρονο, θα παραμείνουμε στο κλειστό γυμναστήριο Δημήτρη Στόφαλο και δοθεί τη ευκαιρία να θυμηθούμε τις προηγούμενες συμμετοχές του Παναθηναϊκού σε τελικούς κυπέλου. Η πρώτη το 1979 με προπονητή τον Κώστα Πολίτη κέρδισε στο Παναθηναϊκό στάδιο τον Ολυμπιακό με 79-72. Ο Ολυμπιακός είχε κερδίσει και τους τρεις προηγούμενους τελικούς. Η επόμενη συμμετοχή του Παναθηναϊκού σε τελικό το 1982 στο Αλεξάνδριο με προπονητή πάλι τον Κώστα Πολίτη κερδίζει με ένα καλάθι στην εκπνοή του αγώνα του Κυριάκου Βίδα, ο οποίος τώρα ζει στο Σικάγο, κερδίζει τον ΠΑΟΚ 65-63. Την αμέσως επόμενη χρονιά με προπονητή μια από τις μεγαλύτερες προσωπικότητες του ευρωπαϊκού μπάσκετ, τον Χρήστο Κέφαλο, στον πάγκο του, σαν προπονητή. Ο Παναθηναϊκός κερδίζει ξανά τον Ολυμπιακό 72-62 στην Γλυφάδα. Θα ξαναπαίξει τον τελικό το 1986 και θα κερδίσει τον Ολυμπιακό με 88-78, προπονητής ο Μιχάλης Κυρίτσης του Παναθηναϊκού. Και η τελευταία του συμμετοχή και σαν κυπελούχος Παναθηναϊκός το 1993 θα κερδίσει το στάδιο Ειρήνης και Φιλίας στον Άρη, έχοντας σαν παίκτες τον Νίκο Γκάλι, τον Κόματζ, τον Βράνκοβιτς, τον Αλβέρτη βέβαια. Φιναλίστ, το 1985 είχε χάσει στο στάδιο Ειρήνης και Φιλίας από τον Άρη, 86-70. Να δώσω όμως το λόγο στους δύο συναδέλφους, στη Βίκη και τον Παναγιώτη, κάτι έχουν να με πληροφορήσουν. Ο κύριο Σημεωνίδη ζήτησε από τον παρατηρητή του αγώνα, τον κύριο Κεραστατζή, να σημειώσει τα συνθήματα μεταξύ των οπαδών. Είναι 1:32 πριν τη λήξη του πρώτου μηχρόνου. Τα οποία χαρακτηρίζεται βέβαια ως αντεθνικά. Ακριβώς. Μια ημέρα πριν από την επέτειο της 25 Μαρτίου. Μακδάνιελ με τις δύο βολές θα κάνει το σκορ 45-25. 1:32. Δίκη Μιχέλη, ο λόγος ξανά σε σένα να μας πεις τις εντολές του Μπόζαρ Μάλκοβιτς. Υπήρχε ένα μικρό πρόβλημα με την κόρνα, βρισκόμουν στη γραμματεία. Ζήτησαν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού να συνδεθεί το αυτόματο στην κόρνα για να μην επαναληφθεί το χθεσινό που έληξε το παιχνίδι και δεν ακούστηκε η εικόνα της γραμματείας και έτσι δεν μπορούσα να παρακολουθήσω τις οδηγίες του Μπόζαρ Μάλκοβιτς. Να δώσουμε όμως το λόγο και στον Παναγιώτη Βοιατζή. Παναγιώτη. Ο Στίβια Τζόγλου ζήτησε πιεστική άμυνα σε όλο το γήπεδο ή δυνατόν χωρίς φάουλ από τους παίκτες του. Και στην επίθεση η μπάλα να πάει στο Roy Tarpley, ο οποίος να παίξει με πλάτη στο καλάθι. Κάτι που δεν έχει κάνει μέχρι τώρα ο Roy Tarpley. Wilkins στην πρώτη βολή. Το 45-25 παραμένει.
Και μια και αναφερθήκαμε στις συμμετοχές του Παναθηναϊκού, να θυμίσουμε το 1981 και το 1994 ο Ηρακλής έπαιξε στο τελικό του κυπέλου, μία με την ΑΕΚ, μία με τον Ολυμπιακό. Έχασε και τις δύο φορές. Αγγέλου με τον Γιαννάκη. Σταρ πλέι με τον Βράνκοβιτς. Πάνω σε άμυνα το σουτ. Βίλκινς διεκδικεί την μπάλα με τον Κουντουράκη και τελικά ο Αμερικανός θα την κρατήσει. Κούσμα με τον Αγγέλου. 50 δευτερόλεπτα για το τέλος του μικρόνου. Πάντα ο Κούσμα. Βρίσκει το διάδρομο, σκαστή πάσα όμως και πολύ χαμηλή για τον Βράνκοβιτς. Βράνκοβιτς σπανίως παίρνει την μπάλα στην επίθεση, άμα και οι πάσες προς αυτόν είναι έτσι τόσο κακές. Αγγέλου. Γιαννουζάκος με τον Κούσμα. Βρήκε το διάδρομο, υπάρχει πάλι από τον Πανιούτη ανάγκη έχουν εντύπωση προσπάθησε να καλύψει το διάδρομο. Τέλος αυτόν υποδεικνύει ο Στέλιος Σιμεωνίδης και ξανά είδα την φάση. Έχουμε ένα νέο time out από τον Μπόζνταρ Μάλκοβιτς. Μέχρι ότου ολοκληρωθούν οι εντολές. Να θυμίσουμε ότι η ομάδα που έχει κερδίσει τα περισσότερα κύπελα είναι ο Άρης. Έχει 6 νίκες στις 8 συμμετοχές σε τελικό του κυπέλου. 5 έχει ο Ολυμπιακός όσο και ο Παναθηναϊκός. Εάν ο Παναθηναϊκός που όπως πάνε τα πράγματα λογικά θα κερδίσει τον τελικό. Πάρει λοιπόν και το κύπελο, θα ισοφαρίσει σε νίκες το μεγάλο Άρη της δεκαετίας του 80. Βλέπετε στο Στίβια Τζόγλου να δίνει τις οδηγίες προς τους παίκτες του. Να κλείσει που έχει φτάσει στους 25 πόντους, επαναλαμβάνω, η λιγότερη που έχει πετύχει σε τελικό είναι η 51 και είναι το χειρότερο ρεκόρ σε παραγωγικότητα πόντων σε τελικό του κυπέλου, το 1994. Το time out τελείωσε, ο λόγος στη Δίκη Μιχαήλ κατά την Δίκη. Έχουμε μια αλλαγή. Πέρασε στο παιχνίδι ο Νίκος Οικονόμου ενώ κράτησε το Στόγιαν Βράνκοβιτς. Παρατηρήσεις για το προηγούμενο φάουλ στην άμυνα πάνω στο Γιαννάκη. Και ζήτησε στην επίθεση το σούτ προφανώς από τον Ντομινίκ Βίλκινς ή τον Άιβαρ Κούκμα. Για την τελευταία επίθεση αναφέρει πάντα. Ακριβώς. Παναγιώτη, η πιεστική άμυνα εξακολουθεί να είναι το κυρίαρχο για τις εντολές, από τις εντολές του Στίβια Τζόγλου. Πραγματικότητα η πιεστική άμυνα εξακολουθεί να κυριαρχεί στις εντολές του Στίβια Τζόγλου. Χωρίς όμως. Να γίνει φάουλ. Δεν θέλει ο Στίβια Τζόγλου με κανένα τρόπο να γίνει φάουλ. Δεν έχει δοθεί εντολή για κάποιες παγίδες στο μισό γήπεδο ή σε όλο το γήπεδο από μεριάς Ηρακλή της Παναγιώτη. Σε όλο το γήπεδο, Κώστα. Όχι, για παγίδες μιλάω. Να παραλίγο να γίνει πρώτη. Γιαννάκης με τον Αγγέλου. Το φάουλ από τον Αγγέλου πάνω στον Παναγιώτη Γιαννάκη. 17 δευτερόλεπτα πριν τελειώσει το ημίχρονο. Παναγιώτη, να επαναλάβω το ερώτημά μου, εάν οι εντολές του Στίβια Τζόγλου αφορούν παγίδες, ειδικά όταν η μπάλα περάσει τη σέντρα. Άκουσες κάτι τέτοιο από τον Στίβια Τζόγλου προς τους παίκτες του? Όχι, ήταν απλά εντολές για πιεστική άμυνα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παναγιώτη Γιαννάκη στην πρώτη του βολή. Το 46-27 παραμένει. Τρεις πόντοι τώρα για τον αρχηγό του Παναθηναϊκού και 47-27. Πώς θα σκάει το γλουσοδέκτη σας. Φαντάζομαι θα θυμάστε όλοι την οικογενειακή περιπέτεια πέρασε πριν από δύο μήνες περίπου. Αγγέλου με τον Γιαννάκη να τον ακολουθεί παντού. Τάρπλεϊ με τον Βίλκινς. Τάρπλεϊ θα λιώσει το σουτ. Ο Βίλκινς θα λιώσει το σουτ. Το πρώτο 20 λεπτό λοιπόν κυρίες και κύριοι θα τελειώσει το σημείο αυτό. Παναθηναϊκός επικρατεί κατά κράτος του Ηρακλή. Έχει επιβάλει το δικό του ρυθμό. Δείχνει ότι είναι η καλύτερη ομάδα του τελικού. Προηγείται με 20 πόντους. 47-27. Θα επιστρέψουμε στη γραφή του δεύτερου μηχρόνου που ξεκινάει με τον Τζάμπολ ανάμεσα στο Βράνκοβιτς και τον Τάρκλι. Πρώτη επίθεση για τον Παναθηναϊκό με τον Σοκ. Πάνω του είναι ο Γιαννουζάκος. Αλβέρτης, Οικονόμου με τον Τάρκλι. Σοκ με τον Γιαννουζάκο ξανά. Σοκ θα πλησιάσει. Οικονόμου προσπάθησε να περάσει μπάλα για τον Βράνκοβιτς. Μακδάνιελ, οι δύο ψηλοί του Ηρακλή στον εμπνευδιασμό. Τάρκλι απευθείας το σουτ. Ενώ έδειχνε ένα καλή ισορροπία το σώμα του, Τάρπλεϊ ίσως από υπερβολική σιγουριά το έχασε. Βίλκινς βρίσκει διάδρομο, πατάει, αλλάζει και κατεύθυνση στον αέρα. Μπρούγος, η πρώτη πάσα για τον Γιαννουζάκο. Να δούμε αν οι παίκτες έχουν αποφασίσει να μας δώσουν σπουδαίο θέαμα. Κώστας Τσούλης εκτιμάει ότι η μπάλα ήταν στην κάθοδο και όχι βέβαια γιατί χτύπησε το ταμπλό. Και ξανά η φάση. Λογικά πρέπει να ήταν στην κάθοδο. 47-29 λοιπόν. Η διαφορά στους 18 πόντους. Ξανά η φάση. Αυτό το πράγμα ήταν πιο κατά το πιστικό.
όντως η μπάλα είχε καθοδική πορεία από το καλάθι. Σοκ με τον Γιαννουζάκο. Το πανηγύρι από τους φιλάθλους του Παναθηναϊκού έχει αρχίσει. Οικονόμου. Wilkins με τον McDaniel. Μπράνκοβιτς έχει την πλάτη τον Μπρούγος να πλησιάσει. Εκεί βεβαίως δεν έχει κανένα πρόβλημα. Η διαφορά ξανά στους 20 πόντους, 49-29. Μπράνκοβιτς έφτασε στους 9 πόντους. Αγγέλου. Τάρτλεϊ με τον οικονόμου στην πλάτη του. Μπρούγος. Μπράνκοβιτς δεν τον ακολουθεί. Μπρούγος το αυτό σουτ. 49-31. Φραγκλής που συνεχίζει να μαρκάρει σε όλο το μήκος του γηπέδου. Σοφ και πάλι. Οικονόμου. Για τρεις. 52-31. Για τον οικονόμου αυτά είναι τις 19 πόντους. Έχει 3 στα 5 σούτρων πόντων. Και θυμηθείτε εσείς που είμαι σίγουρος ότι οι Έλληνες φίλαθλοι έχουν αρκετή εικόνα από μπάσκετ. Ποιος power forward στην Ευρώπη έχει τέτοια ικανότητα να σουτάρει ακόμα και στο τριών πόντων με αυτή την καταπληκτική ποσοστή ευστοχία που έχει ο Νίκος Οικονόμου. Παραπάνω, εκτίμησή μου, ένα από τα καλύτερα power forward που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη. Άσχετα αν ο Οικονόμου είναι μόλις 23 χρονών. Εξαιρετικό ταλέντο και εξαιρετική παιδεία στο μπάσκετ. Σοκ με τον Γιαννουζάκο. Ο Οικονόμου με τον Τάρπλεϊ. Αλβέρτης. Άλλο σπουδαίο ταλέντο. Wilkins έχει στην πλάτη του τον McDaniel. Πάνω σε άμυνα το σκοτ. 54-33. Και το Wilkins που έφτασε τους 8 πόντους. Αγγέλ. Και τώρα ο Γιαννουζάκος. Λούγος. Και πάλι Γιαννουζάκος. Τάρπλεϊ. 54-35. Να δώσουμε το λόγο στον Παναγιώτη Βαγιατζή. Παναγιώτη. Κώστα, ο Στίβια Τζόγλου ζήτησε από τον Γιώργο Γιαννουζάκο να πιέζει όπως και πράγματι γίνεται το σοκ σε όλο το μήκος του γηπέδου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη. Μια πίεση όμως που δεν έχει αποφέρει τα επιθυμητά αποτελέσματα ακόμα. Καθώς το να πιέζει σε τόσο μεγάλο χώρο το σοκ και χωρίς να υπάρχουν παγίδες, χωρίς να υπάρχει κάτι άλλο πιο συγκεκριμένο. Δεν είναι κάτι, το εμπόδιο για ένα τόσο έμπειρο playmaker. Το φάουλ του Οικονόμου πάνω στον Darkley από την απρόσεκτη επαναφορά της μπάλας του Φραγκίσκο Αλβέρτη. Κάτι δύο πιτσιρικάδες θα συζητάνε. Επαναφορά της μπάλας λογικά από τη σέντρα. Αγγέλου με το σοκ. Μακδάνιελ με το Wilkins. Αγγέλου για τρεις. Αλβέρτης. Θα συγκρατήσει την μπάλα και θα καταλήξει στο σοκ. Καλός playmaker ποτέ δεν φεύγει στην επίθεση αν δεν σιγουρέσει την μπάλα. Το σοκ από αυτή τη λεπτομέρεια πιστοποιεί την πολύ καλή του παιδεία. Αλβέρτης. Οικονόμου με τον Τάρπλεϊ. Και ξανά ο Τιτ Σοκ. Μπράνκοβιτς με τον Μπρούγος. Την εσωτερική θα κάνει το pivot, Wilkins θα μαζέψει την μπάλα, με ταμπλό θα πετύχει ένα πολύ δύσκολο καλάθι, πέφτοντας ο Wilkins άφησε την μπάλα. Να ο Μπρούγος που θα κάνει το τρίτο του φάουλ στο παιχνίδι και ξανά η φάση, βάστοχος του Μπράνκοβιτς. Ο Wilkins, κοιτάξτε, έριξε και το σώμα του προς τα πίσω, προς τον Μπρούγος, ο οποίος δεν πρόλαβε να προφυλαχθεί. Την επαφή καταλόγησε φάουλ ο Κώστας Τσούλης, 96-35. Και τώρα 57. Βίκυ, κάτι μου έλεγες προηγουμένως και συγγνώμη σε διέκοψα. Απλά έλεγα ότι αυτό το καλάθι χειροκρότησε ακόμα και ο πάντα ψύχρεμος Μπόζνταρ Μάλκοβιτς. Ο Αγγέλου με τον σοκ. Ο Τάρπλεϊ στην πλάτη του τον Wilkins. Αυτό μη σας παραξενεύει. Φαντάζομαι ότι δεν θα έχουν αλλάξει οι εντολές του Μπόζνταρ Μάλκοβιτς. Οι δύο περιφερειακοί θα παίζουν στους παίκτες του πάνω. Ο Wilkins, ο Οικονόμου και ο Μπράνκοβιτς. Θα αλλάζουν παίκτες ανάλογα με το ποιος θα κάνει το κόψιμο από τους παίκτες του Ηρακλείου, είναι στην τραγία του Παναθηναϊκού. Γι' αυτό και βλέπετε κατά καιρούς τον Wilkins, ας πούμε για παράδειγμα, από την προηγούμενη φάση να μαρκάρει τον Τάρπλεϊ. Σοκ με τον Γιαννουζάκο.
Wilkins με το McDaniel. Αλβέρτης χαμηλά στο καλάθι, καθώς ο αντίπαλος του Αγγέλου. Δύο δευτερόλεπτα, ο Βράνκοβιτς έχω την εντύπωση ότι είχε αργήσει. Ο Βράνκοβιτς που γκρινιάζει. Έχει κάνει μόλις πέντε επιθέσεις. Γιαμζάκος για τρεις. Πάνω σε άμυνα, ο Αλβέρτης τον ακολούθησε. Θα τα αναλάβει μια ακόμα φορά ο γιος του Μιχάλη Γιαμζάκου. Το ελληνικό μπάσκετ έχει αναδείξει σπουδαίες και μεγάλες προσωπικότητες. Δυστυχώς σε μια εποχή που δεν ήταν τόσο δημοφιλές στη χώρα μας. Κάξτε τον κόπο, πιστέψτε με να βλέπατε παίκτες σαν τον Γιαμζάκου, τον Μιχάλη Γιαμζάκου, να παίζουν μπάσκετ. Να δείτε πόσοι άριστοι έχουν κατάρτιση. Κάρπλεϊ, άφησε για τον Γιαμζάκο, Αγγέλου. Το Κρούγος δεν περίμενε ότι είναι για αυτόν η παλιά και μας τα έσκυψε. Δύο αλλαγές για τον Ηρακλή, Κακιούσης και Αστεριάδης. Λογικά δηλαδή θα αντικατασταθούν οι δύο περιφερειακοί. Δεν μπορεί να φύγει κάποιος ψηλός για να κοντίνει ακόμα περισσότερο το σχήμα του Στήρια Τζόγλου, αφού πρόθεσή του να πιέσει. Τον Όμου για τον Wilkins. Ο Αγγέλου θα κάνει φάουλ στην προσπάθειά του να περάσει μπροστά από τον Αλβέρτη. Ας κάνουμε μια μικρή διακοπή όμως στο παιχνίδι. Wilkins πάντα με τον McDaniel και ο Σοκ με τον Αστεριάδη. Γιαννουζάκος και Αγγέλου φύγαν από το παιχνίδι. Wilkins με τον McDaniel, ο Αστεριάδης πάντοτε σε ετοιμότητα για να βοηθήσει. Σοκ, οικονόμου, για τρεις πάνω σε άμυνα το σοκ. McDaniel, πρώτη πάσα στον Τάρφεϊ που είχε πρώτο στον εφηδιασμό και το κάρφωμα από τον Αμερικανό που δεν είχε κανένα πρόβλημα. Μαύρο η Τάρφεϊ στον δέκτη σας. Με 18 πόντους μέχρι στιγμής. Παναγιώτη, ο λόγος ξανά σε σένα. Έφτασε η ώρα της σύστατης προσπάθειας για την ομάδα του Στίβια Τζόγλου, καθώς ο προπονητής του Ηρακλή ζήτησε από τους παίκτες του, όταν οι προϋποθέσεις το επιτρέπουν, να επιχειρούν τρίποντα προκειμένου να ανατρέψουν τη διαφορά των 17 πόντων. Να ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Παναγιώτη για τις πληροφορίες που δίνει από τον πάγκο του Ηρακλή. Wilkins. Σοκ. Βίκυ, κάτι έχεις να πεις, συγγνώμη. Κωστή, όχι. Ο Σοκ για τον, για τον Αλβέρτη. Σοκ με τον Αστεριάδη. Wilkins για τρεις. Οικονόμου πήρε την μπάλα ο Τάρπλεϊ και πήρε κατέληξε όμως τον Σοκ. Βράνκοβιτς με τον Μπρούγκο στην πλάτη του. Ξανά το πίβοτ με ταμπλό, κοντό σου. Τάρπλεϊ θα πάρει την μπάλα και θα βγει από τα χέρια ψανού. Οικονόμου. Τάρπλεϊ διαμαρτύρεται για φάουλ και έχω την εντύπωση ότι δικαίως διαμαρτύρεται για φάουλ. Ο Κούσμα είναι το νέο πρόσωπο στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. ...57-40, 13 λεπτά για να τελειώσει ο τελικός. Ο 21ος στην ιστορία του θεσμού. Μπρούγος. Αστεριάδης και McDaniel με τον Βράνκοβιτς. Πάνω σε άμυνα το σου. Οικονόμου. Αφήσει τον Σοκ. Wilkins και πάλι ο Σοκ. Οικονόμου. Wilkins πάνω σε άμυνα, McDaniel τον ακολούθησε για δύο. 59-40. Ο Wilkins θα φτάνει στους 13 πόντους. Και με αυτή την κίνηση να είστε βέβαιος ότι επιβραβεύει το καλό σκριν που του έκανε ο Βράνκοβιτς. McDaniel. Ρούγος και τώρα ο Κακιούσης. Αναλαμβάνω αγωνίζεται τη τραυματία στο τελικό. Κάποιος θα κάνει τη δίσδυση, θα βρει τον Μπρούγκος που έρχεται με δύναμη. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι, 59-42. Ο Μπρούγκος έφτασε τους 6 πόντους. Και τώρα ο Σοκ. Wilkins θα πλησιάσει, πάνω σε άμυνα, δίνει ύψος στην μπάλα. Ο Βράνκοβιτς για καλό και αγαπό. Άπλωσε το χέρι του, αλλά η μπάλα ήδη έχει καταλήξει στο καλάθι. 61-42 και αυτή η θαυμάσια προσπάθεια του Wilkins. Είδατε πάνω στη διείσδυση πόσες κατευθύνσεις αλλάζει η μπάλα από τον Wilkins.
Κουντουράκης και Κούσμα, τους 11 καθισμένους, δύο καρικοί της γραμματείας. Πάλι μακριά από την μπάλα, σε ποιον, τον Οικονόμου. Ας επιστρέψουμε για λίγο στα στούδιο του Αντένα. Οικονόμου πάνω στον Τάρπλεϊ. Αστεριάδης, Καλτιούσης με τον Σοκ. Θα κάνει τη δίσκηση, θα δώσει κύψη στην μπάλα. Πολύ όμορφη προσπάθεια του Λευτέρη Καλτιούση με το ταμπλό. Μαγδάνιερ στον πάγκο, να ο Λευτέρης Καλτιούση τον δέχτη σας. Και κοιτάξτε ξανά την πανέμορφη προσπάθειά του. Δεν έχει δουλέψει τίποτα η ραβέρσα που έκανε, από τη ραβέρσα που κάνει ένας πολύ καλός σέντερ. 61-44. Γκράνκοβιτς. Σειρά του να κάνει τη ραβέρσα. Τάρπλεϊ. Πρώτη πάσα στον Κακιούση. Ποιος θα συγκρατήσει την μπάλα. Μια διείσδυση. Υπάρχει φάουλ. Κούσμαν. Ναι. Του Κούσμαν. Μικρή διακοπή, να επιστρέψουμε στα στούντιο του Αντένα για λίγο. 61-45, Παναθηναϊκός προηγείται. Να η φάση, το τέταρτο φάουλ του Τζον Μπρούγος πάνω στον Νίκο Οικονόμου. 61-45 λοιπόν, 16 πόντοι διαφορά για τον Παναθηναϊκό. Αλβέρτης και Οικονόμου παρακολουθούν το παιχνίδι από τον πάγκο. Ο Κώστας Παταβούκας ήταν αυτό το σώμα που είδατε να περνάει μπροστά. Να δώσουμε όμως το λόγο στον Παναγιώτη Παγιατζή. Παναγιώτη. Κώστα, ο Στίβια Τζόγλου ζητά από τους παίκτες του ψυχραιμία, καθώς θεωρεί ότι μόνο με συνετές επιλογές στην επίθεση υπάρχει η περίπτωση να μειωθεί αυτή η διαφορά των 17 πόντων. Ο Οικονόμου θα φτάσει τους 21 πόντους. Ο Κώστας Παταβούκας στο δέκτη σας, που μετά τον γνωστό τραυματισμό απέχει από τις υποχρεώσεις του Παναθηναϊκού σε Ελλάδα και Ευρώπη. Ο Οικονόμου προσπάθησε να κλέψει από πίσω την μπάλα. Τέλειος Σιμεωνίδης καταλόγησε φάουλ και μάλλον βρίσκει αντίθετο τον Νίκο Οικονόμου. Τέταρτο φάουλ για τον Οικονόμου. Και ξανά η φάση. Αλβέρτης θα περάσει στην πεντάδα του Παναθηναϊκού. Ο Μπρούγος αποσύρεται, περνάει ο Μακδάνιελ. Ο Οικονόμου αποσύρεται, περνάει στη θέση του ο Αλβέρτης. Μακδάνιελ επανέφερε για τον Μπρούγος. Συγγνώμη για τον Τάρτη. Τάρτη βρίσκει το διάδρομο με το αριστερό χέρι. Μπράνκοβιτς, πρώτη πάσα στο Σοκ. Το πλησιάζει για τον Μπράνκοβιτς, ο οποίος αφήσει απλώς την μπάλα στο καλάθι. Μια μαρτύρεται για κάποιο φάουλ. Κατιούσης πέφτει πάνω στο Σοκ. Το φάουλ είναι όμως από τον playmaker του Παναθηναϊκού. Σοκ, Κούσμα και Κατιούσης. Δεύτερο φάουλ για τον Τιτ Σοκ. Όλοι έχουν να πούνε για το σπουδαίο ύφος του Σοκ. Αλλά τι να πει κανείς και για το ύφος του Λευτέρη Κακιούση. Θες πληροφοριακά να σας πω ότι μετά το παιχνίδι, ανάμεσα στον Ηρακλή και τον Απόλλωνα Πατρών, φαντάζομαι θα θυμάστε με πιο δραματικό τρόπο τελείωσε. Κακιούση έμεινε τελευταίος στο γήπεδο και δεν παρέλειψε να συγχαρεί έναν τους παίκτες του Απόλλωνα Πατρών, αλλά και τον προπονητή, τον Αγγέλη Αλεξανδρή, για την εμφάνισή τους. Παραλαμβάνω δείγματα ενός σπουδαίου ήθους που διακρίνει τα περισσότερα παιδιά που έχουν πάσει. Μπράνκοβιτς τώρα με λίγη απερισκεψία πέταξε την μπάλα σε ένα χώρο που τελικά έτρεξε ο Κούσμα για να διορθώσει το λάθος του ψηλού. Wilkins για τον Σοκ. 9 λεπτά για να τελειώσει ο τελικός. Παναθηναϊκός προηγείται 65-47. Κούσμα για τον Βράνκοβιτς. Ένας Παναθηναϊκός που τουλάχιστον μέχρι στιγμής δεν δείχνει κινδυνεύει από τίποτα. Βράνκοβιτς θα αφήσει την μπάλα, θα κάνει το 67-47. Βράνκοβιτς φτάνει τους 13 πόντους. Ο Βίλκης έχει 15, 21 πόντους για τον Οικονόμου που είναι ο πρώτος σκόρερ του Παναθηναϊκού και του παιχνιδιού. 18 έχει ο Τάρπλεϊ και 10 ο Γιάννης Ζάκος για τον Ηρακλή. Καρπιούσης. Κουντουράκης, Μακδάνιελ. Και πάλι Καρπιούσης. 10 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Ηρακλή. Κάποιος προσποιείται, Μακδάνιελ, θα κάνει την τρίπλα. Ο Βράνκοβιτς δεν τον ακολουθεί. 67-49. Φάουλ μακριά από την μπάλα που καταλογίζεται από τον Κώστα Τσούλη. Το φάουλ είναι του Μακδάνιελ, ο οποίος διαμαρτύρεται. Θα βλέπουμε τη φάση. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το σκηνοθέτη μας για όλα τα ρηπέ που μας δίνει.
σοφούς μας την επαναφορά. Για το Wilkins. Με αντίπαλο του Κουντουράκη. Θετικό φάουλ, όχι αμυντικό, του Κουντουράκη. Έβδομο φάουλ για τον Ηρακλή. Από το επόμενο Παναθηναϊκό θα έχει δικαίωμα να εκτελούνται βολές. Έχω την εντύπωση ότι το φάουλ είναι θετικό και αμυντικό. Ο Φούσμα θα επαναφέρει. Για τον Αλβέρτη. Σοκ με τον Γιαννουζάκο. Πάντα ο Σοκ. Κοιτάξτε με ποιο τρόπο προστατεύει την μπάλα. Θα πλησιάσει, θα πάρει φάουλ. Θα έχει δικαίωμα για δύο βολές ο Σοκ. Το φάουλ από τον Γιαννουζάκο. Να ο Τσόκ τον δέχεται μαζί με τον Κουντουράκη τον Βράνκοβιτς. Και το τελείωμα της προηγούμενης φάσης. Με το δεξί του χέρι ο Γιαννουζάκος το κατεβάζει πάνω στον Σοκ. Το 8-49 από την πρώτη βολή του Σοκ που έχει 6 πόντους, 4 τελικές πάσεις, 2 κλεψίματα, 100% ευστοχία σε όλα. 2 στις 2 από τη γραμμή που εκτελούνται οι βολές, ένα εύστοχο σουτ σε μια προσπάθεια σουτ 2 πόντων, ένα εύστοχο σουτ σε μια προσπάθεια 3 πόντων για τον Τιτ Σοκ. Πάω πάνω στον Κακιούση. Το καλάθι δεν μετράει. Παναγιώτη Κογιατζής με πληροφορία ότι τώρα ο Μωράιτς περνάει στη θέση του Γιαννουζάκου. Έτσι λοιπόν ο Στίβια Τζόγλου έχει χρησιμοποιήσει και τους 10 παίκτες του Ηρακλή στο σημερινό τελικό. Μουσική 7 λεπτά και 40 δευτερόλεπτα, Starplay. 69-51. Ο λόγος στον Παναγιώτη Κογιατζή. Παναγιώτη. Κώστα, η οδηγία του Στίβια Τζόγλου προς τον Κώστα Μωραΐτη ήταν χαρακτηριστικά, του είπε πολέμησε, τίποτα δεν έχει τελειώσει, μένουν 7,5 λεπτά. Δεν τελειώνει τίποτα πριν λήξει το παιχνίδι. Ο Κούσμα προσποιείται στον Τάρπλεϊ, Σοκ. Αλβέρτης με τον Μακδάνιελ θα πλησιάσει με το αριστερό χέρι. Πάλι θα καταλήξει τον Wilkins. Αλλού πάτησε, αλλού βρέθηκε. 17 πόντι για τον Ντομινίκ Wilkins και 20 πόντι διαφορά. Και τώρα follow από τον Μακδάνιελ, διαφορά ξανά σε 18 πόντους. 7 λεπτά περίπου για να τελειώσει το παιχνίδι. Ξαναβλέπετε την πάση. Και ας επιστρέψουμε για λίγο στα στούντιο του Αντένα. Εντάξει, τίποτα. Φάουλ του Σοκ πάνω στον Λευτέρη Κακιούση. Ο Παναγιώτης Βογιατζής έχει κάποιο ενδιαφέρον στοιχείο να μας δώσει. Παναγιώτη. Κώστα, ο Κώστας Μωραΐτης είναι ο πέμπτος παίκτης που αλλάζει ο Στίβια Τζόγλου στο μαρκάρισμα του Σοκ. Έχει προηγηθεί ο Κακιούσης, ο Αγγέλου Αστεριάδης και ο Γιαννουζάκος. Και στην προηγούμενη φάση. Έχω την εντύπωση ότι μάλλον ήταν επιθετικό φάουλ του Κακιούση πάνω στον Σοκ και όχι αμυντικό του Σοκ. Βλέπετε εσείς και τους παίκτες που έχουν 4 φάουλ, ενώ αυτή τη στιγμή ο Μπόζαρ Μάλκοβιτς ζητάει time out. Του Wilkins πάνω στον Κουντουράκη. Βίκη, έχεις ακούσει κάτι από τις εντολές του Μπόζαρ Μάλκοβιτς προς παίκτες του? Ζήτησε περισσότερη προσοχή στην άμυνα. Δεν δέχεται τις διδύσεις του Λευτέρη Κακιούση και του Κώστα Μωραΐτη. Ήταν χαρακτηριστική η κίνησή του και μάλιστα ήταν το σημείο εκείνο που επίστησε την προσοχή στον Παναγιώτη Γιαννάκη. Ο λόγος λοιπόν τώρα στον Παναγιώτη Βοιατζή. Ενώ βλέπουμε μάλλον άμυνα ζώνης από τον Παναθηναϊκό. Παναγιώτη. Κώστα, Στίβια Τζόγλου ζήτησε από τους παίκτες του να συνεχίσουν να πιέζουν σε όλο το μήκος του γηπέδου και στην επίθεση να επιχειρεί ο Κακιούσης διεισδύσεις και αν βρίσκει διάδρομο να κάνει το lay-up, αλλιώς να μοιράζει δεξιά ή αριστερά την μπάλα στην περιφέρεια. Παναγιώτη, να είσαι σε ετοιμότητα αν ακούσεις κάτι από το Στίβια Τζόγλου, καθώς έχω την εντύπωση ότι ο Παναθηναϊκός έχει αλλάξει άμυνα, παίζει μια ζώνη 2-3. Εάν όντως παίζει μια άμυνα ζώνη, είναι βέβαιο ότι ο Στίβια Τζόγλου θα δώσει κάποιες πιο συγκεκριμένες οδηγίες. Είτε για διείσδυση από την περιφέρεια, είτε για κάποιο ξεμαρκάρι στο σουτ. Αυτός είναι ο Μπρούγκος τον δέκτη σας και τώρα ο Λευτέρης Κακιούσης. 75-56. Διαφορά 19 πόντων. Κακιούσης που έχει φτάσει 8 πόντους, έχει και 3 τελικές πάσες. Γιαννάκης για τον οικονόμου. Κούσμα με τον Κακιούση. Αλβέρτης προσποιείται στο Μακδάνιελ. Κούσμα και πάλι. Γιαννάκης. Κούσμα. Wilkins υπάρχει το φάουλ. Το κάρφημα του Wilkins δραματικότατο αλλά δυστυχώς για τους φίλους του μπάσκετ. Εδώ έχει υπάρξει το φάουλ του Κουντουράκη. Φαντάζομαι θα προσέξετε για μια ακόμα φορά ότι σε όλα τα άλματα του Ντομινίκ Wilkins μαζεύει τα πόδια του.
76-56 από την πρώτη βολή του Wilkins που φτάσε τους 18 πόντους. Η διαφορά παραμείνει στο σπον. Ενώ φαντάζομαι θα ακούτε στο φόνο σας, στην οθόνη σας μάλλον, στους πανηγυρισμούς οι οποίοι δεν έχουν κοπάσει από το 5 λεπτό και μετά που ξεκίνησε το παιχνίδι, ας φυλάς πάνω με κουμ. Ωραία, έτσι για τρεις. Δεν είναι το Μαγκδάνιελ από πίσω του. Μαγκδάνιελ όμως είχε πατήσει τελική γραμμή μπροστά στον Στέλιο Σιμεωνίδη. Κοιτάξτε, καθαρά το αριστερό πόδι του Ξαβιέ Μαγκδάνιελ έξω από την τελική γραμμή. Και τώρα Γιαννάκης. Θα γίνει το λάθος από τον Κούσμα, ο Γιαννάκης θα μπει στην πορεία του μπάλας, ο Κούβελας θα την επαναφέρει. Κακιούσης. Από τον νόμο του Μωραΐτη μπάλα ξανά για τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός στο χρόνο που απομένει. Δεν είναι δυνατόν να χάσει τον τελικό. Παναλαμβάνω λοιπόν, Παναθηναϊκός θα σοφαρίσει σε νίκες τον μεγάλο Άρη. Παναθηναϊκός θα αποκτήσει και το καλύτερο ποσοστό, καθώς τις 7 συμμετοχές σε τελικό υπάρχει 6 νίκες και 1 ήττα. Ενώ ο Άρης έχει 6 νίκες και 2. Παναθηναϊκός λοιπόν πραγματοποιεί τον πρώτο του στόχο να κερδίσει το κύπελλο Ελλάδος. Επόμενος στόχος ήταν, και επαναλαμβάνω ευχή όλων, να το καταφέρει, να φέρει το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη χώρα μας. Ένα κύπελλο που τόσο πολύ λείπει από το ελληνικό μπάσκετ. Wilkins θα κάνει το σκορ 77-56. Μαγκδάνιελ θα μαζέψει την μπάλα. Κακιούσης. Κακιούσης θα κάνει τη διείσδυση. Ο Μαγκδάνιελ προς το Wilkins προσπάθησε να λιώσει το σουτ. Κακιούσης θα την κλέψει. Δεν τον είχε αντιληφθεί ο Wilkins. Ενώ ο Μάλκοβιτς λέει στους υπόλοιπους παίκτες εκεί να μιλάνε για να ενημερώνουν τον Wilkins. Ο οποίος τώρα πατάει. Αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Αφήστε στη φάση. Wilkins που ανταλλάσσει κάτι και με τον Κουντουράκη. Διέσωσε το γήπεδο σαν να στραφεί πραγματικά. Κοιτάξτε, τι ωραίο τρόπο αφήνει την μπάλα στο καλάθι. Και όμως ένα καλάθι ανταποδίδεται εξίσου όμορφα από τον Μαγκδάνιελ, και τους παίρνει και το φάουλ από τον Wilkins. 79-59 και δικαίωμα ξανά εδώ, κοιτάξτε, τον Μαγκδάνιελ στον αέρα. Πέφτοντας θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού. Ο Πετσάσκι στη θέση του οικονόμου. Ο Τάρπλεϊ στη θέση του Κόρφα. Του Κουντουράκη. Βίκη Μιχαήλ μου λέει ότι ο Κόρφα είναι ο μόνος παίκτης του Παναθηναϊκού που δεν έχει παίξει τελικό. Μαγκδάνιελ. 79-61. Wilkins επαναφέρει στον Κούσμα. Γιαννάκης. Τζον Πρες από ό,τι βλέπω για τον Ηρακλή. Στο μισό γήπεδο. Φτάκει ο Κόρφας που θα περάσει στην πεντάδο του Παναθηναϊκού. Μπορείς να Μάλκοβιτς βλέποντας αυτή την άμυνα. Επαναφέρει, φέρνει πιο κοντό σχήμα στην ομάδα του. Ενώ έχουμε time out από τον Στίβια Τζόγλου. Στα τέσσερα. Βίκη, υπάρχει κάποιο πρόβλημα με τον Βράνκοβιτς, τι μου φάνηκε. Ναι, έτσι πράγματι είναι. Στο αριστερό γόνατο έχει τοποθετηθεί πάγος και δεν σηκώθηκε ούτε σε time out για να παρακολουθήσει τις οδηγίες του Μπόζιταρ Μάλκοβιτς. Έχει πέσει την αντίληψη της να έχει χτυπήσει το παιχνίδι για προληπτικούς λόγους υπάρχει ο πάγος. Σε μια φάση πριν αλλαχτεί και πάρει τη θέση του ο Νίκος Οικονόμου, ήταν μια κόντρα πάνω με τον Τάρπλεϊ. Δεν πρέπει να είναι όμως κάτι σοβαρό γιατί δεν βλέπω τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού να ανησυχούν. Ο λόγος τώρα στον Παναγιώτη Βοιατζή. Παναγιώτη, φαντάζομαι ότι δεν πρέπει να έχουν αλλάξει υπερβολικά οι εντολές του Στίβια Τζόγλου. Μάλλον δεν θα έχουν αλλάξει καθόλου. Εσύ τι λες? Κώστα, έχεις δίκιο. Ο Στίβια Τζόγλου δεν άλλαξε και πολύ τις οδηγίες προς τους παίκτες του. Είπε να συνεχιστεί η πίεση. Και μάλιστα είπε στο, όσον αφορά στην επίθεση, είπε στο Γιαννουζάκο να έχει επιχειρήσει τρίποδο. Πράγμα που έκανε ο Γιαννουζάκος και αστόχησε. Ο Wilkins θα φτάσει τους 25 πόντους. 2 λεπτά και 17 δευτερόλεπτα για να τελειώσει η τελική φάση του κυπέλλου, για να τελειώσει ο 21ος τελικός. Ένας τελικός που
μια τελική φάση κυπέλλου που απέκτησε ένα διαφορετικό χαρακτήρα από την πρωτοβουλία που είχε η διεύθυνση ειδήσεων του Αντένα και βρήκε βέβαια μέρη στους συμπαραστάτες και την Ελληνική Ομοσπονδία αλλά και την Ένωση Σωματείων Πάτρας και Αχιλίας. Μιλισμονούμε ότι η τελική φάση του κυπέλλου μετετράπηκε σε ένα πανηγύρι, ένα πραγματικό πανηγύρι, με τη συμμετοχή εκατοντάδων παιδιών, μαθητών, αθλητών από τα σχολεία της Αχαΐας. Και μελισμονούμε ότι με την πρωτοβουλία του Αντένα τα παιδιά αυτά ήρθαν εδώ κοντά, ήταν όλους αυτούς τους μεγάλους αστέρες του ελληνικού πρωταθλήματος κοντά και αγωνίστηκαν στα σούτ των τριών πόντων και πήραν τα δώρα τους, συστάθηκαν κάπως διαφορετικά. Και βέβαια ας ελπίσουμε ότι αυτές οι πρωτοβουλίες θα έχουν συνέχεια. Κόρφας για το Γιαννάκη και Σοκ, τρεις κλασικοί playmaker. Wilkins για τον Πετσάστη, Γιαννάκης. 1:50 για το τέλος του τελικού. 81-68, ο Παναθηναϊκός έχει μια διαφορά 13 πόντων. Ο Σοκ κοιτάει τον χρόνο, απομένουν 8 δευτερόλεπτα για την επίθεση του Παναθηναϊκού. Πετσάσκι για τον Κόρφα. 4, Wilkins χωρίς ισορροπία. Και Τάρπλεϊ τώρα, για τον Αγγέλου. Κακιούσης. Αγγέλου. Και τώρα Τάρπλεϊ. Πάνω σε άμυνα το σουτ. Μακδάνιελ και ο Wilkins διεκδίξαν την μπάλα και θα κατέληξε τον Παναγιώτη Γιαννάκη. Wilkins με τον Πετσάσκι το φάουλ του Αγγέλου. Την προσπάθειά του να μαρκάρει πάνω στην τρίπλα. Ο κόσμος βέβαια περίμενε το Wilkins να κατευθύνεται προς το καλάθι του Ηρακλή και να κάνει ένα από αυτά τα σπάνια καρφώματα που εκατοντάδες φορές έχει κάνει σε όλα τα γήπεδα του κόσμου και κυρίως βέβαια σε αυτά της Αμερικής. Wilkins ένας από τους πιο θεαματικούς παίκτες στην ιστορία του NBA. Είναι απίστευτες αλληλικές ικανότητες. Το 82-68. Και τώρα 83-68. 15 πόντοι διαφορά με το Wilkins να φτάνει τους 25 πόντους. Και έναν ο πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού. Κακιούσης για 3, Τάρπλεϊ. Αλλιώς και το σούτ από το Wilkins. Δεύτερη προσπάθεια του Τάρπλεϊ δεν ήταν επιτυχής. Γιαννάκης. Πάτησε στη γραμμή όπως έδειξε ο κύριος Κουτσούλης. Μακδάνιελ θα επαναφέρει την μπάλα για τον Γιαννουζάκο. Φάουλ από τον Πετσάσκι έχω την εντύπωση. Δικαίωμα για δύο βολές τον Γιώργο Γιαννουζάκο. Και αυτός είναι ο Μίροσλαβ Πετσάσκι, δεύτερο του πάλι στο παιχνίδι. 55 δευτερόλεπτα για το τέλος του 21ου τελικού. Παναθηναϊκός θα προσθέσει το 7ο κύπελο στην αίθουσα τροπέων του συλλόγου. Γιαννουζάκος θα μειώσει 83-69. Ο Ηρακλής για τρίτη φορά στην ιστορία του θα είναι φιναλίστ του θεσμού. Ο Ηρακλής που με τον Απόλλωνα Πατρών απέκτησαν το δικαίωμα συμμετοχή στο ευρωπαϊκό κύπελο για την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Γιαννάκης για τον Κόρφα. Wilkins θα του φύγει μπάλα. Μακδάνιελ για τον Γιαννουζάκο. Αυτός θα αφήσει την μπάλα στο καλάθι του Παναθηναϊκού. 83-72, 35 δευτερόλεπτα για το τέλος του παιχνιδιού. Πάλι του Κακιούση πάνω στον Σοκ, τα δυο πεντάρια. Δικαίωμα για δύο βολές λοιπόν στον Τιτ Σοκ και ο Κακιούσης με πέντε φάουλ αποχωρεί από το παιχνίδι. Αξιούν συγχαρητήρια στο Λευτέρη Κακιούση για την όλη την προσφορά. Άλλωστε είδατε και τον Στίβια Τζόγλου να τον αγκαλιάζει και τον Τάκη Αρατζουλίδη. Παναλαμβάνουμε το πρόβλημα της μέσης του. Κακιούσης είπε παρόν στον τελικό και όχι μόνο αυτό. Έπαιξε 26 ολόκληρα λεπτά για το τελικό. Εσείς βλέπετε τους φιλάθους του Παναθηναϊκού να πανηγυρίζουν και δικαιολογημένα. 10 πόντια για το Λευτέρη Κακιούση, 4 τελικές πάσεις σε ένα κλέψιμο. Είναι ο απολογισμός του για τον playmaker του Ηρακλή. Αγγέλου σιγά σιγά. Ο λόγος στη Δίκη Μιχαήλ. Δίκη. Ο πάντα συγκρατημένος Μπόζνταν Μάλκοβιτς φαίνεται να απολαμβάνει τον πρώτο του τίτλο στην Ελλάδα. Χαρακτηριστικά γύρισε προς την εξέδρα των επισήμων όπου κάθεται η σύζυγός του. Έστειλε ένα φιλί. Δίπλα της κάθεται ο Θανάσης Γιαννακόπουλος, οι οποίοι μαζί με τον Παύλο Γιαννακόπουλο και ανταπέδωσαν τον χαιρετισμό στον Μπόζνταν Μάλκοβιτς. Είδαμε το κάρφωμα, το ανάποδο κάρφωμα του Μακδάνιελ.
Στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ο τελικός τελειώνει. Ο Παναθηναϊκός λοιπόν είναι δίκαια. Ο Κυπελλούχος Ελλάδος ήταν σαφέστατα καλύτερος από τον Ηρακλή. Ειδικά στο πρώτο δεκάλεπτο του πρώτου ημιχρόνου ήταν η ομάδα εκείνη που επέβαλε το ρυθμό της, έδειξε ότι είναι η καλύτερη στον τελικό. Παίρνει λοιπόν τον 21ο τελικό με σκόρ 85-74. Να γυρίσουμε για λίγο στα στούντιο του Αντένα. Θα είμαστε ξανά μαζί σας, κυρίες και κύριοι, για την αποφώνηση της μετάδοσής μας και βέβαια για την απονομή. Βλέπετε εσείς την τελική κατάταξη της τελικής φάσης του κυπέλλου Ελλάδος. Παναλαμβάνω, ο Παναθηναϊκός δίκαια κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδος για 7η φορά στην ιστορία του. Τα συγχαρητήρια λοιπόν προς τους παίκτες, τον προπονητή, τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού. Μιλήσουμε νούμερο ότι ο Παύλος Γιαννακόπουλος επί σειρά ετών είναι ο άνθρωπος που στηρίζει τον Παναθηναϊκό. Και να αφώ και στο σημείο αυτό ότι ο Κώστας Χαϊτόγλου με το που τέλειωσε το παιχνίδι συνεχάρει τον Μπόρταν Μάλκοβιτς, τον προπονητή του Παναθηναϊκού, ευχόμενος να φέρει ο Παναθηναϊκός το ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη χώρα μας. Ο λόγος στη Δίκη Μιχέλη όμως. Δίκη. Αυτή τη στιγμή, όπως βέβαια μπορούν να δουν όλοι, ο κύριος Χαϊτόγλου συγχαίρει τον κύριο Γιαννακόπουλο. Κύριε Γιαννακόπουλε, το 1996 είναι δίσεκτη χρονιά, αλλά φαίνεται ότι αυτό μάλλον δεν ισχύει για τον Παναθηναϊκό. Από χαρά σε χαρά. Είναι πράγματι μια μεγάλη χαρά σήμερα για όλους μας, διότι ο Παναθηναϊκός, τα παιδιά αυτά, κατέκτησαν το κύπελλο του 1995-96. Προφανώς ευχαριστημένος και είναι το πρώτο βήμα για να περιμένουμε κάτι καλύτερο στο Παρίσι. Με τη βοήθεια του Θεού, ας ελπίσουμε ότι είναι το πρώτο βήμα για να πάμε ακόμη πιο καλά. Κύριε Βασιλακόπουλε, χρόνια Γενικός Γραμματέας της ΕΟΚ και τώρα Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού. Ήθελα να μου μιλήσετε για το δεσμό του Κυπέλλου Ελλάδος στο Final Four και πόσο ευχαριστημένος είστε από την όλη διοργάνωση. Νομίζω ότι η σημερινή μέρα δικαιώνει και τον θεσμό, αλλά και αυτούς που εμπνεύστηκαν και επέβαλαν. Το Κύπελλο Ελλάδος έχει μια ιδιαιτερότητα. Είναι μεν παραδοσιακή οργάνωση, αλλά τρόπος που διεξάγεται δεν είναι καθόλου παραδοσιακός. Ειλικρινά αισθάνομαι ιδιαίτερα ευτυχής, διότι και η ατμόσφαιρα που διεξήχθηκαν αυτές οι δύο φάσεις ήταν πράγματι αντάξια του θεσμού του Κυπέλλου Ελλάδος. Νομίζω ότι είναι μέρα γιορτής του ελληνικού αθλητισμού και επίσης μέρα γιορτής του ελληνικού μπάσκετ. Ευχαριστώ πολύ. Μπορεί ο Απόλλωνας Πάτρας να μην κατέκτησε το κύπελλο, αλλά σίγουρα είστε ευχαριστημένος. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την Ομοσπονδία για την άψογη διοργάνωση, τους φιλάθλους για το καταπληκτικό κλίμα και τους αθλητές για τα ωραία παιχνίδια που μας έδωσαν. Ευχαριστώ πολύ. Αυτά λοιπόν, κυρίες και κύριοι, από τον κύριο Ανδρέα Φούρα και τον κύριο Γιώργο Βασιλακόπουλο, αλλά και τον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, τον κύριο Παύλο Γιαννακόπουλο. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης ανεβαίνει στον αρχηγό του Παναθηναϊκού να παραλάβει το γήπεδο από τον υφυπουργό αθλητισμού, τον κύριο Ανδρέα Φούρα, που θα κάνει την απονομή. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης, πολλά χρόνια στα γήπεδα της Ευρώπης, πολλά χρόνια στα γήπεδα της χώρας μας. Και βέβαια η κορυφαία στιγμή της διοργάνωσης για τον Παναθηναϊκό, για τις φιλάθλους του Παναθηναϊκού. Ο Παναγιώτης Γιαννάκης υψώνει ένα πανέμορφο κύπελο. Και τώρα βέβαια σιγά σιγά ένας υπέρτες του Παναθηναϊκού, ο Ντομινίκ Ουίλκινς, που στην πρώτη χρονιά στην Ευρώπη περιεργάζεται το κύπελλο Ελλάδος. Είναι το πρώτο τρόπο στην Ευρώπη, είναι το πρώτο τίτλος. Ο Μύρος Λαπετσάρσκι θα το ασπαστεί. Από πίσω είναι ο Νίκος Οικονόμου, σίγουρα όπως απαιτεί το έθιμο, ένας υπέρτες του Παναθηναϊκού. Θα το κρατήσει στα χέρια, θα το εξώσει προς τη φυλά της ομάδος τους, οι οποίοι πανηγυρίζουν για την πρώτη επιτυχία, φετινή επιτυχία του Παναθηναϊκού. Η σειρά του Παυραχόπουλου και αυτό το πρώτο συντήτελο με τον Παναθηναϊκό. Ο Κούσμα που θα ετσώσει το κύπελο. Από πίσω είναι ο Σόκ, είναι ο Κόρφας, είναι ο Βράνκοβιτς. Ο Μπόζαρ Μάλκοβιτς, ο Χάρης Παπάζογλου. Και αυτό μια μεγάλη συγγνωμία του Παναθηναϊκού. Να δώσουμε το λόγο στη Βίκη Μιχαήλ. Βίκη. Μινίκ, the best title in your career. Feels good. We need two more. We're going to try to get the one in Paris first. Okay, thank you. Είπε ότι αισθάνεται πάρα πολύ καλά και χρειάζεται ακόμα δύο τίτλους. Χθες, Νίκο, μου είπες ότι αυτό το κύπελλο θα το αφιερώσει σε ένα δικό σου άνθρωπο. Ποιος είναι αυτός τελικά? Πριν τρεις μήνες έχασα έναν άνθρωπο τον οποίο τον υπεραγαπούσα και τον υπεραγαπώ. Αυτός είναι ο θείος μου, ο Τζόρτζης. Πραγματικά πρέπει να χαρούμενος, αλλά αυτό με στεναχωρεί ότι είναι μαζί μου εδώ πέρα. Αλλά αυτή η προσπάθεια που κάνουμε όλα τα παιδιά, γιατί μας αγαπούσε όλα τα παιδιά της ομάδα. Και ένα δεύτερο άτομο είναι η μητέρα μου, αυτή τη στιγμή παρακολουθεί το παιχνίδι από τη τηλεόραση, γιατί είμαι λίγο προληπτικός. Ευχαριστώ πολύ, Νίκο. Ο Μπόζαν Μάλκοβιτς, ο Κώστας Παταβούκας, ο βοηθός, ο διερμηνέας του Μάλκοβιτς από πίσω, ο κ. Μάλκοβιτς με τον κ. Θανάση Γιαννακόπουλο, αγκαλιές και φιλιά. Ο πρόεδρος Παναθηναϊκού, κ. Παύλος.